Καταρχήν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Καλό κουράγιο. Ναι, φαίνεται ότι δεν έχουμε ευτυχώς θύματα κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα, μικρή τραυματισμή. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Εγώ είμαι στο δρόμο σε περιοδία τώρα στην πόλη της Σάμου, στο Βαθύ δηλαδή, για να δούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει. Μας έπιασε στις δουλειές μας όλους. Δεν ήμασταν εύκαιροι, δηλαδή αμέσως με την πρώτη στιγμή. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτό το λεγόμενο τσουνάμι που βγαίνει η θάλασσα στην παραλία του Βαθιού. Έχει δοθεί σήμα από την πολιτική προστασία να απομακρυνθεί ο κόσμος. Έχουν πέσει κάποια σπίτια παλιά. Εδώ είμαι δίπλα εγώ σε ένα κατοικημένο. Αυτή τη στιγμή έμενε μια γυρία κυρία, η οποία βγήκε σώα από το σπίτι. Ευτυχώς. Είναι προς κατεδάφιση δηλαδή, είναι άχρηστο. Και πέσανε και κάποιοι τείχοι, τυχοποιίες δηλαδή από άλλα παλιά σπίτια. Αυτή είναι προς το παρόν η εικόνα την οποία μπορούμε να έχω εγώ τουλάχιστον και μπορώ να δώσω. Mm-hmm. Ήταν ισχυρός σεισμός βέβαια, ήταν μεγάλης διάρκειας. Τα ξέρετε τα στοιχεία του, έτσι κι αλλιώς έχουν δοθεί. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι και στα χωριά υπάρχουν ανάλογες ζημιές. Αυτού του μεγέθους βέβαια που λέω, δηλαδή χωρίς ανθρώπινο, χωρίς θύματα έτσι και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και στα χωριά βέβαια υπάρχουν και σπίτια ακόμα πιο παλιά. Θα έχουμε φαντάζομαι περισσότερες ζημιές όταν μπορέσουμε να δούμε από κοντά τι γίνεται. Mm-hmm. Είχα μια επικοινωνία με τοπικούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης σε κάποια χωριά. Έχουν πέσει και εκεί, δηλαδή αυτά που σας λέω και για την πόλη, το ίδιο πράγμα, σπίτια παλιά και τυχοποιίες μέσα στα χωριά. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Μάθαμε ότι έρχεται κλιμάκιο κυβερνητικό με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Χαρδαλιά. Θα έχει σύσκεψη στις 5.30 στο Καρλόβαση, γιατί το Καρλόβαση φαίνεται ότι είχε μεγαλύτερες ζημιές από το Βαθύ. Και οι δύο πόλεις είναι παραλιακές. Η μία είναι ανατολικά του νησιού το Βαθύ και δυτικά είναι το Καρλόβαση. Το λέω για τους ακροατές σας για να καταλάβουν περίπου πώς είναι η γεωγραφία. Mm-hmm. Είναι παραλιακές και οι δύο. Στο Καρλόβαση φαίνεται ότι επειδή ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, γιατί ήταν ανάμεσα Χίο Σάμο, στη θαλάσσια περιοχή, και το Καρλόβαση είναι πιο κοντά στο Χίο, φαίνεται ότι είχε περισσότερες ζημιές. Αυτό το λέω βλέποντας φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κάποιοι. Και όχι από προσωπική εικόνα δικιά μου. Mm-hmm. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Αναμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι να πάνε όλα καλά, με την έννοια να μην έχουμε, να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να σας πω το εξής βέβαια, έτσι για να καταγράφετε, ότι εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται κουβέντα στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους σεισμολόγους, οι οποίοι με στατιστικά στοιχεία ανέμεναν την προηγούμενη δεκαετία μέχρι το 2010, ανέμεναν μεγάλο σεισμό στην περιοχή. Με βάση τα στατιστικά, επαναλαμβάνω πάλι, δεν είναι κάτι που μπορεί να το προβλέψει κανείς, φαίνεται ότι τα φαινόμενα έρχονται λίγο πιο καθυστερημένα. Και βεβαίως εκείνο που πρέπει να πούμε και το οποίο είναι εκ των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να το διαπιστώσουμε τώρα, είναι ότι ουσιαστική πολιτική προστασία, ουσιαστική δηλαδή αντισεισμική θωράκιση και αυτό, πώς το λένε, και προστασία του πληθυσμού δεν υπάρχει. Mm-hmm. Παρά τις παράτες και αυτά που θα κάνουν οι υπουργοί, το γεγονός είναι αυτό. Ευτυχώς ο σεισμός αυτός, και ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος, δεν έφερε περισσότερα προβλήματα. Σε μια πόλη που όταν κλείσουν οι δρόμοι, ο παραλιακός δρόμος, δεν μπορεί κανείς να επικοινωνήσει ούτε με το νοσοκομείο ούτε με τίποτα. Δηλαδή κόβεται η πόλη. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν και για τα δημόσια κτίρια κλπ. Ναι. Είναι πραγματικά ζητήματα. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα, κύριε Τζίχα, που πρέπει να τα λέμε ακόμη και αυτές τις ώρες, γιατί αυτές τις κρίσιμες ώρες. Γιατί δεν είναι πράγματα τα οποία τα φωνάζουμε χρόνια, ας πούμε. Mm-hmm. Και όλοι κάνουν τον τρελό, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουν, γνωστό, δεν έχουν χρήματα. Στη λογική του κόστος-οφέλους. Mm-hmm, μάλιστα. Και βέβαια τώρα είναι άλλο ένα ζήτημα. Είπατε ότι έρχεται και το κυβερνητικό κλιμάκιο. Άμεσων μέτρων, το τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο που προφανώς να μείνει έξω από τα σπίτια του.
Ίσως σήμερα, ναι. Ίσως τις επόμενες ημέρες. Κοίταξε, υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο και σπίτια που δεν έχουν ζημιές, δηλαδή τα περισσότερα δεν έχουν. Και ειδικά τα νέα κτίρια δεν κατάλαβαν ουσιαστικά πρόβλημα, δεν αντιμετώπισαν. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είναι ανήσυχος, είναι δικαιολογημένα θα μείνει έξω, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν έξω γιατί τα ίδια τα σπίτια έχουν πρόβλημα. Εδώ νομίζουμε εμείς πάγιες είναι οι θέσεις μας ως παράταξη και ως κόμμα, ως κομμουνιστικό κόμμα, ότι χρειάζεται άμεση ανακούφιση αυτού των ανθρώπων και από εκεί και πέρα αποζημιώσει το 100% για τις ζημιές που έχουν πάθει και βεβαίως να παρθούν επιτέλους τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την προστασία του πληθυσμού. Mm-hmm. Έτσι, πολύ πρόχειρα τώρα τα λέω, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και πρέπει να διεκδικήσει ο ίδιος ο κόσμος. Δηλαδή. Mm-hmm. Κύριε Τζίχα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ.